Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Μηδενική ενοχή όσον αφορά το παρεμπόριο και το διπλοπαρκάρισμα, ζήτησε ο νέος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης κατά την επίσκεψή του στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας στην Οδό Μοναστηρίου. Θα πρέπει να λυθεί το θέμα με το παρεμπόριο και το διπλοπαρκάρισμα στη Θεσσαλονίκη. Καμία ανοχή σε αυτά τα δύο ζητήματα. Επίσης, θα πρέπει όλοι να ξέρουμε πως δεν θα σβήνονται οι κλήσεις, δήλωσε ο κύριος Μπουτάρης, ο οποίος παρέστη στην εγκατάσταση της νέας Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη, Καλυψός Γούλα. Ο νέος Δήμαρχος είχε διαδοχικές σκέψεις με παράγοντες της Δημοτικής Αστυνομίας και όπως ανέφερε, εντός των επόμενων ημερών θα συγκληθεί ειδική σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων για την πάταξη του παρεμπορίου. Εντός του 2018 πρόκειται να βρίσκεται σε λειτουργία το σύνολο του δικτύου των γραμμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, ενώ στο τέλος του 2014, το αργότερο στις αρχές του 2015, θα είναι έτοιμος ο βασικός κορμός μήκους 9,6 χιλιόμετρων, δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης. Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε χθες το μεσημέρι το σταθμό στο Μετρό Ευκλείδη επί της οδού Κωνσταντινούπολης, όπου θα αφηχθεί ο πρώτος μετροπόντικα στο τέλος Φεβρουαρίου, ενώ ένα μήνα αργότερα πρόκειται να πιάσει δουλειά και ο δεύτερος. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μαγκριώτης αναφέρθηκε στον καθημερινό αγώνα που δίνεται για να ξεπεραστούν τα μεγάλα προβλήματα που διαπιστώνονται κατά την κατασκευή των γραμμών, αλλά και να κερδιθεί ο χαμένος χρόνος των προηγούμενων ετών. Χαρακτηρίζοντας το 2010 δύσκολη χρονιά για το Μετρό Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι το 2011 αναμένεται να είναι σε πλήρη ανάπτυξη όλα τα εργοτάξια. Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι στο τέλος του 2011 θα υπάρξει ο ανάδοχος για την επέκταση της γραμμής προς την Καλαμαριά. Ταυτόχρονα διαβεβαίωσε ότι τρέχουν οι μελέτες για τις επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αναφορικά με τις 37 απολύσεις στο μετρό εν μέσω των εορτών, ο κ. Μαγκριώτης διαβεβαίωσε ότι τα άτομα αυτά θα απορροφηθούν σε άλλες θέσεις όπου θα κριθεί αναγκαίο λόγω φόρτου εργασίας είτε σε αρχαιολογικές ανασκαφές είτε σε κατασκευές γραμμών. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου, τον κύριο Στάθη Λαφαζανίδη. Δήμαρχε, χαίρετε. Γεια σας. Δήμαρχε, θέλουμε να ξεκινήσουμε λίγο με ένα θέμα που μιλούσαμε χθες και βλέπουμε ότι σήμερα ειδικά είναι σε όλες τις εφημερίδες και πραγματικά σε όλα τα περιοδικά και δεν είναι άλλο από τους πόρους. Χθες ο συνάδελφός σας, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων, Μενεμένης, μας είπε ότι πραγματικά ενώ οι αρμοδιότητες όπως γνωρίζαμε τον Καλλικράτη είναι πάρα πολλές, οι πόροι δεν έχουν δοθεί ακόμα και φοβάται ο ίδιος ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό το θέμα? Καταρχάς, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Σίγουρα οι αρμοδιότητες είναι πάρα πολλές οι οποίες θα δοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η υποσχέση ήταν να δοθούν με τους ανάλογους πόρους. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο παρά να περιμένω, όχι μόνο εγώ, όλη η τοπική αυτοδιοίκηση, παρά να περιμένουμε το τι ακριβώς θα γίνει. Από εδώ και στο εξής. Πάντοτε υπάρχει η επιφύλαξη, δεν μπορώ όμως εκ των προτέρων να πω ότι θα υπάρξει πρόβλημα ή όχι. Αυτό θα το δούμε άμεσα. Και όταν λέω άμεσα, από τον επόμενο μήνα ή από τους επόμενους μήνες που θα φανούν τα πρώτα αποτελέσματα. Μάλιστα. Μακάρι να μην υπάρξει, γιατί πραγματικά οι Δήμοι βρίσκεστε σε πολύ άσχημη, γνωρίζουμε όλη η οικονομική κατάσταση, γιατί υπάρχουν τα παρακρατηθέντα. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο σας πήρανε πριν 3-4 μήνες. Και πλέον μιλάμε για Δήμους τέρατα και κατά κάποιο τρόπο πρέπει να υπάρχουν τα κονδύλια αυτά και οι πόροι, με λίγα λόγια τα χρήματα, για να ολοκληρωθούν ορισμένα έργα. Βλέπουμε τώρα, ας πούμε, στην παραπάνω είδηση που είχαμε. Η ανησυχία του συναδέλφου είναι εύλογη, γιατί αν δούμε το ιστορικό της υπόθεσης που αφορά τους πόρους τοπικής αυτοδιοίκησης, πάντοτε υπήρχε μία καθυστέρηση και όχι μόνο καθυστέρηση, αλλά υπήρχε και μία παρακράτηση γύρω από τους θεσμοθετημένους πόρους που αυτό μας κάνει και ανησυχούμε αρκετά. Και όταν λέω αρκετά, διότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τους θεσμοθετημένους πόρους, ειδικά την χρονιά που μας πέρασε, έχει παρακρατηθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση και σε πολλές περιπτώσεις να μην μπορέσουν κάποιοι δήμοι να λειτουργήσουν. Αυτό σαφώς δημιουργεί παρενέργειες στην όλη τη λειτουργία του Δήμου, αλλά και στις σκέψεις και στους προϋπολογισμούς τους οποίους κάνουμε για να παράγουμε έργο γύρω από την τοπική αυτοδιοίκηση που αφορά τους δημότες μας, τις περιοχές μας και τους στόχους τους οποίους έχουμε βάλει σαν αιρετή.
Μάλιστα. Αυτό που ήθελα να πω και πριν είναι ότι πριν από λίγο αναφερθήκαμε στο μετρό, το οποίο Θεού θέλοντος θα είναι έτοιμο το 2018. Εμείς γνωρίζουμε, γιατί μέσω από τις ειδήσεις των Δήμων μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για τους Δήμους, ότι πρέπει να υπάρχουν χρήματα για να γίνει ένα έργο. Πόσο μάλλον τόσο μεγάλο. Και βλέπουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Μακάρι να ολοκληρωθεί βέβαια το 2018. Απλά γνωρίζουμε ότι η Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένη Θεσσαλονίκη είναι παραγωνισμένη και από την Αθήνα και γενικότερα κανείς δεν δίνει βάση πλέον σε όλα αυτά που γίνονται εδώ σε εμάς. Να πω το εξής. Η υπόθεση έχει δύο σκέλη. Πρώτον, γιατί δεν έχει γίνει μελέτη από την αρχή που θα αφορούσε και τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Όταν λέω τη Δυτική Θεσσαλονίκη, το μετρό να φτάνει μέχρι και τη Σίδο, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να αποσυμφορηθεί το κυκλοφοριακό στη Θεσσαλονίκη και ούτως ή άλλως έγινε για αυτό το σκοπό. Ακριβώς. Άρα δεν θα έχει τα ανάλογα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούσαμε από την αρχή, το πώς πρέπει να λειτουργήσει το μετρό. Διότι ένας ο οποίος θα πάρει το αυτοκίνητό του από την Καλαμαριά, από την, γενικά από την ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, για να πάει στη δουλειά του, που συνήθως είναι δουλειά στη βιομηχανική περιοχή, είτε τη Σύνδου είτε των ΕΛΠΕ που βρίσκονται στις περιοχές της δικές μας, θα πάρει ξανά το αυτοκίνητό του εφόσον δεν φτάνει μέχρι εκείνο το σημείο. Διότι μέχρι το σταθμό δεν εξυπηρετήσει τίποτε. Θα εξυπηρετήσει μόνο αυτούς οι οποίοι θέλουν να πάνε στην αγορά. Πράγμα το οποίο δεν διευκολύνει και πολύ, διότι βλέπουμε ότι όλα τα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν στην περιφερειακή οδό ή κυκλοφορούν για να πάνε στις εργαζόμενοι στις δουλειές τους και το αντίθετο να επιστρέψουν από τις δουλειές τους στα σπίτια τους. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν να λειτουργεί και να κατασκευάζεται στο μετρό, το μετρό της Αθήνας τόσο γρήγορα και πού βρίσκονται όλα αυτά εδώ τα χρήματα, ενώ για τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν. Δηλαδή εδώ λειτουργούμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ακριβώς. Σε αυτό το τομέα εμείς οι Θεσσαλονίκοι πρέπει να είμαστε σύσσωμοι, να απαιτήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να δοθούν τα ανάλογα κονδύλια, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί και εδώ το μετρό, το οποίο είναι απαραίτητο για την πόλη. Ακριβώς. Δεν μπορούν αυτά τα μέτρα να λειτουργούμε σε αυτό το κράτος με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και δεν είμαι μίζερος σε αυτή την περίπτωση να λέμε συνεχώς για την Αθήνα τα πλεονεκτήματα τα οποία έχει και για τη Θεσσαλονίκη. Είναι τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία μας κάνουν να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο πολλές φορές. Πολλές φορές οι Αθηναίοι μπορεί να για άλλα πράγματα να έχουν δίκαιο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι ειδικά για το μετρό λειτουργούμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Βρίσκονται οι πόροι για την Αθήνα, ενώ για τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν οι πόροι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Έτσι ακριβώς είναι δυστυχώς και βλέπουμε και πολλούς πολίτες οι οποίοι πραγματικά το έχουν καταλάβει. Και αυτό που μόλις αναφέρατε πριν από λίγο, πριν είναι η πραγματική αλήθεια, το ότι εργαζόμενοι, οι δημότες της Καλαμαριάς πηγαίνουν για εργασία, για δουλειά στη Σύνδο ή στην Ιωνία, δυτικά. Και δυστυχώς δεν έχουμε ακούσει κάτι εάν το μετρό τελικά θα σταματήσουν να παίρνουν το γιοντακί τους όταν το τέρμα είναι στο σταθμό. Δεν είναι δυνατόν. Άρα θα συνεχίσει το κυκλοφοριακό να υπάρχει. Η μελέτη από την αρχή έπρεπε να έχει γίνει για την Σύνδο, να ξεκινάει από το αεροδρόμιο, ίσως και πιο πέρα, από Περαία, Μπαξέ, Αγία Τριάδα και να καταλήγει μέχρι και τη Σύνδο, κατά την άποψή μου. Σε κάποια διαστήματα θα έπρεπε να είναι ανοιχτό το μετρό και σε κάποια κλειστό, έτσι όπως γίνεται με, τον μετροπόδικα. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τίποτα. Δεν γνωρίζουμε αν θα ολοκληρωθεί τελικά ή αν θα παραμείνουν τα έργα έτσι στάσιμα. Δεν υπάρχουν και τα χρήματα. Εντάξει, σίγουρο είναι ότι θα κατανοητό και το καταλαβαίνουμε όλοι. Σίγουρο είναι ότι θα ολοκληρωθεί. Κάτι το οποίο ξεκινάει κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί. Κάποια το θέμα στιγμή, είναι πότε θα ολοκληρωθεί. Αν ολοκληρωθεί μετά από 100 χρόνια, ποιο το νόημα. Αυτό εννοούμε όλοι. Ότι δυστυχώς ξεκινάνε κάποια πράγματα, αλλά δεν τα βλέπουμε να ολοκληρώνονται. Ας αφήσουμε τους άλλους Δήμους, ας περάσουμε στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Αυτή τη στιγμή, Δήμαρχε, τι κάνετε, σε ποια φάση είστε? Είμαι στο στάδιο ακόμη της ενημέρωσης. Προσπαθούμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά κατά την άποψή μας. Κοιτάμε πρώτα τα οικονομικά, από εκεί και πέρα τα κτηριακά, τα υπαλληλικά, σε ποιους χώρους θα βρίσκει το καθένας, τον ορθολογικό καταμερισμό του προσωπικού που πρέπει να υπάρχει σε όλες τις υπηρεσίες, το κατάλληλο προσωπικό.
και γενικά τα προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να καταμετρήσουμε, ούτως ώστε άμεσα να βάλουμε τους στόχους μας που πρέπει να λειτουργήσουν παράλληλα προς όλες τις διευθύνσεις και κατευθύνσεις για να μπορέσουμε να παράγουμε και το ανάλογο έργο. Δεν είναι μόνο να τακτοποιήσουμε το οικονομικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εδώ στον Εύωσμο, αλλά είναι και τα υπόλοιπα έργα τα οποία περιμένουν οι πολίτες να τα δουν από μέρα σε μέρα, τουλάχιστον τα καθημερινά. Γιατί για τα μεγάλα έργα πρέπει να βρεθούν και αρκετά κονδύλια. Εμείς ετοιμαζόμαστε και σε αυτόν τον τομέα με μελέτες τις οποίες θα καταθέσουμε στο ΕΣΠΑ, δηλαδή στα ευρωπαϊκά προγράμματα, να έχουμε την ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή να μπορέσει να γίνει και έργο με χρήματα τα οποία δεν θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς του Δήμου, οι οποίοι ήδη είναι επιβαρημένοι. Μπήκατε στα βαθιά, δηλαδή τώρα προσπαθείτε να ενημερωθείτε για τα εκτενόμενα του Ευόσμου. Υπάρχει κάτι που δεν σας αρέσει στο Δήμο Ευόσμου? Όχι μόνο να ενημερωθούμε, αλλά να τακτοποιήσουμε αυτό τα οικονομικά προβλήματα, τα οποία είναι αρκετά μεγάλα, σε επίπεδο τέτοιο που θα χρειαστεί βάθος χρόνου για να μπορέσουμε να τα λύσουμε. Γιατί δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Εκείνο που κάνουμε αυτή τη στιγμή, να βάλουμε μια τάξη τόσο στο υπαλληλικό προσωπικό, αλλά και σε κάθε κωδικό, να το δούμε αναλυτικά, να δούμε από πού μπορούμε να κάνουμε περικοπές για να μπορέσουμε να βάλουμε όλα τα πράγματα σε μια τάξη ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις οι οποίες χρειάζεται να προσεγγίσουμε και να δούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που δεν σας αρέσει στο Δήμο Ευόσμου και θέλετε να το αλλάξετε, ή τι είναι αυτό που έχει το Κορδελιό και θεωρείτε ότι πρέπει να το έχει και ο Δήμος Ευόσμου? Όχι, εμείς την περιοχή τη βλέπουμε μία, δεν υπάρχει αυτή. Πλέον ναι, απλά γιατί ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα όλο αυτό το διάστημα, αυτά τα 5-6 χρόνια. Τώρα με βάζετε μια δύσκολη ερώτηση, αλλά θα σας απαντήσω. Τόσο στις αναπλάσεις αλλά και όσο και στα υπόλοιπα θέματα, νομίζω ότι είχαμε προχωρήσει αρκετά πιο μπροστά, π.χ. στο φωτισμό. Φωτισμός είναι μέρα με τη νύχτα. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα δούμε άμεσα στην περιοχή του Ευόσμου, γιατί πραγματικά υπάρχει μια αδυναμία σε πολλά στενάκια, σε πολλά σημεία. Αν μπει κάποιος από τη μία, από τον ένα Δήμο στον άλλον, έτσι όπως ήταν μέχρι την προηγούμενη χρονιά, βλέπουμε τη διαφορά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και σε πολλούς άλλους τομείς. Δεν σημαίνει όμως ότι και ο Ευόσμος δεν είχε σε πολλά επίπεδα, δεν είχε τις κατάλληλες, ας το πούμε, υποδομές για να λειτουργήσει, και λειτουργούσε. Υπάρχουν όμως αρκετά στα οποία υστερούσε για διάφορους λόγους. Αυτά τα πράγματα όμως θα πρέπει να τα δούμε ενιαία, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχωρίζει μία περιοχή από την άλλη. Πρέπει να δούμε και το κέντρο και των δύο περιοχών, των δύο διαμερισμάτων, αλλά και παράλληλα να δούμε και την περιφέρεια, που συνήθως την περιφέρεια, επειδή ονομάζεται και περιφέρεια, την αφήνουμε λίγο πιο πίσω. Σε όλα αυτά εδώ τα επίπεδα πρέπει πάνω απ' όλα να δούμε τα έργα υποδομής, τα οποία πρέπει να έχει ο κάθε ένας γύρω από το σπίτι του, και από εκεί και πέρα να δούμε και τα υπόλοιπα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα, όπως παραδείγματος χάρη το σχολείο, το γήπεδο, την παιδική χαρά, το χ, το ψ, το οποίο πρέπει να έχει μια σύγχρονη περιοχή με τα σημερινά δεδομένα, για να μπορέσουμε και εμείς να πούμε ότι πραγματικά βοηθήσαμε την περιοχή, τους δημότες μας, ότι έχουν ένα άλλο βιωτικό επίπεδο ζωής. Σαφώς. Βέβαια δεν ήθελα προς Θεού να σας βάλω σε δύσκολη θέση. Δεν προσπαθώ να σας βάλω λόγια στο μασί, να προσπαθήσουμε να κατηγορήσουμε τον πρώην δήμαρχο ή κάτι τέτοιο προς Θεού. Αυτό που θέλω να πω απλά είναι ότι, να το πούμε λαϊκά, κλεγόμαστε γιατί οι δυτικές συνοικίες είναι παραγκορισμένες, δεν έχουν κέντρα. Ενώ όσον αφορά που θέλαμε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μεταφερθεί στον Χέδωρο, έχουμε πολλά προβλήματα, εγκληματικότητα. Βλέπουμε όμως ότι πραγματικά υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν κάποιους άλλους, ανατολικούς ή τον κεντρικό Δήμο. Και αυτοί, και θα τους επωνομάσω κιόλας γιατί έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές, είναι οι Αμπελόκηποι, το Κορδελιό, Πολύχνη και Εύωσμος. Γιατί πραγματικά υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος πηγαίνει σε αυτούς τους δήμους, είτε για να διασκεδάσει.